Αυτή είναι η εικόνα στα σύνορα Ουγγαρίας-Αυστρίας μισή ώρα πριν από τα μεσάνυχτα της Δευτέρας. Και αυτή μισή ώρα μετά. Εξαιτίας της εφαρμογής εκ νέου των αυστηρών συνοριακών ελέγχων δημιουργήθηκε ουρά αρκετών χιλιόμετρων από φορτηγά στην αυστριακή πλευρά. Πριν από λίγα λεπτά, οποιοδήποτε μπορούσε να περάσει εύκολα από το συνοριακό σταθμό. Όμως από τα μεσάνυχτα γίνεται σε όλους ταυτοποίηση στοιχείων και όλοι θερμομετρούνται. Οι ξένοι μπορούν να εισέλθουν στη χώρα μόνο εάν πρόκειται να φύγουν μέσα σε μια μέρα για άλλο προορισμό. Οι πολίτες που ζουν σε ακτίνα 30 χιλιόμετρων από τα σύνορα είναι ελεύθεροι να μετακινούνται, ωστόσο εκφράζουν τον προβληματισμό τους για το κλείσιμο των συνόρων. Με απόφαση της Ουγγρικής κυβέρνησης από την 1η Σεπτεμβρίου, εκτός από εκείνους που απλώς διέρχονται από τη χώρα, μόνο οι Σλοβάκοι, οι Τσέχοι και οι Πολωνοί τουρίστες μπορούν να εισέλθουν στην Ουγγαρία. Όμως πρέπει να έχουν στα χέρια τους αρνητικά αποτελέσματα από τεστ για τον κορονοϊό που θα έχουν γίνει τις τελευταίες 5 ημέρες. Η κατάσταση μεταβάλλεται κάθε μισή ώρα και ουδής γνωρίζει κάτι. Ακόμα και η αστυνομία ή το Υπουργείο Εξωτερικών δεν μπορούν να μου δώσουν απαντήσεις. Οι Ούγγροι που έκαναν ταξίδι στο εξωτερικό οφείλουν να κάνουν 2 τεστ μέσα σε 48 ώρες από τη στιγμή που θα περάσουν από τα σύνορα, εάν βεβαίως θέλουν να αποφύγουν τον αυτοπεριορισμό τους για 2 εβδομάδες. Προσπαθώ να περάσω τα σύνορα. Πηγαίνω στο σπίτι μου στη Ρουμανία. Πρέπει όμως να περιμένω 2 με 3 ώρες. Δεν είναι φυσιολογικό. Η Ουγγαρία είναι το μόνο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έκλεισε τα σύνορά του, αν και σύμφωνα με τον επικεφαλής των επιδημιολόγων, η εξάπλωση της πανδημίας δεν οφείλεται στους τουρίστες. Οι παραλίες, τα πάρτι και οι γάμοι εκτιμάται πως δημιουργούν περισσότερους κινδύνους. Οι Βρυξέλλες πάντως ζητούν από τις κυβερνήσεις να αποφύγουν να κλείσουν τα σύνορά τους παρά την έξαρση των κρουσμάτων.